Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απευθυνόμαστε και από αυτό το βήμα στους εργατοϊπάλληλους, στους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, σε όλους όσους νιώθουν προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες που δεν κατέθεσαν τις αξίες τους στο σύστημα της βαρβαρότητας, στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε όσους μετάνιωσαν που ψήφισαν τα κόμματα που τους απογοήτευσαν. Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι σας. Αξιοποιήστε την πείρα σας για να χρηστεύσετε νέες και παλιές παγίδες εγκλωβισμού και εξαπάτησης. Διότι και την επόμενη μέρα των εκλογών θα ζουν και θα βασιλεύουν τα αντεργατικά μέτρα των 3 μνημονίων και των εκατοντάδων εφαρμοστικών νόμων του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι εδώ η ανεργία και η εργασιακή ζούγκλα, η τσακισμένη μισθή και οι συντάξεις, η ευελιξία στους χώρους δουλειάς και η ανασφάλεια. Θα είναι εδώ η φορολιστία, οι περικοπές στην υγεία, στην παιδεία και τα ματωμένα πλεονάσματα που μετατρέπονται σε κάθε είδους διευκολύνσεις, φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και δωράκια προς το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικοτήσεις και δωράκια προς το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Εδώ θα είναι τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις έως το 2060, η εμπλοκή στα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλο και βαθαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Και όλα αυτά δεν θα αλλάξουν με την κυβερνητική αλλαγή, αφού στην εξουσία και μετά τις εκλογές θα είναι και πάλι οι καπιταλιστές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Γι' αυτό όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, ο λαός αντικειμενικά θα συνεχίσει να βρίσκεται σε θέση αντιπολίτευσης. Συνεπώς, αυτό που κρίνεται στις εκλογές δεν είναι ποιος από του ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει τη σκητάλη για να συνεχίσει την επίθεση σε βάρος του λαού μας, αλλά με ποιο τρόπο θα μπουν περισσότερα εμπόδια στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής, με ποιο τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για να βγει στο προσκήνιο ο λαός και οι ανάγκες του. Ποιος μπορεί να αποτελέσει την αντιπολίτευση αυτή? Μόνο ένα πιο δυνατό ΚΚΕ μπορεί να δώσει το αντίπαλο δέος για να δυναμώσει η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί η δύναμη του ΚΚΕ στην κάλπη θα κατατεθεί στη δύναμη της αντιπολίτευσης απέναντι στο βασικό εχθρό, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα συμφέροντά τους, για λαγοριασμό των οποίων αποφασίζουν κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κατατεθεί στην προσπάθεια να γίνουν περισσότερα βήματα για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος απέναντι στο μαύρο μέτωπο του κεφαλαίου και της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΕΣΕΕ, για να δυναμώσει η κοινή πάλι εργαζόμενων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, όλων όσων πλήττονται σήμερα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δυναμώσει η προσπάθεια για τη δική τους συμμαχία, για να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική φιλολαϊκή προοπτική, για να έρθει ο λαός στην εξουσία. Γι' αυτό παλεύει το ΚΚΕ. Στις 7 του Ιούλη μπορεί να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, ένα βήμα ανατροπής, για να βγει την επόμενη μέρα δυνατότερος ο λαός μας. Όλες και όλοι στη μάχη για την ενίσχυση του ΚΚΕ, για τη μόνη κερδισμένη ψήφο. Συνεχίζουμε, προχωράμε με αισιοδοξία, με πείσμα και ελπίδα. Θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη σε όλες και όλους.